ήσουνα. Πώς να σου το πω τώρα. Φωτιά. Ερμηνευτικά, σου πάρα πολύ καλή σήμερα. Η κίνησή σου δεν ήταν αυτό που ήθελα. Μια άνεση που εγώ περίμενα από όλο αυτό. Σαν να ήσουν λίγο. Ήταν λίγο αμήχανο όλο αυτό που έβλεπα. Την είδα λίγο σφιγμένη την ίδια την πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω, ήταν το κλίμα τέτοιο. Ήθελε πιο πολύ να ήταν με την οικογένειά της. Δεν είχε τα αγαπημένα της πρόσωπα κοντά της. Δεν το απόλαυσε όσο έπρεπε. Για την Νίνη πρέπει να πω ότι στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι, διότι στις οντισιόν ήταν εξαιρετική. Στο πρώτο live μας άφησε άναυδους και όλο αυτό δεν το ξανανιώσαμε ποτέ. Αυτή την εβδομάδα έχω να πω ένα γαλλικό τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή τη εβδομάδα, δεν ξέρω, προσπαθούσα να την ξεπεράσω κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από την άποψη ότι με συνέπαιρνε συνέχεια το συναίσθημά της, ανατρίχιαζα. Είναι πολύ δύσκολο για μένα επειδή κάτι μιλάνε έτσι και δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Γράφει διαφορετικά και μιλάνε διαφορετικά. Πιστεύω ότι θα συγκλονιστούμε όλοι με την ερμηνεία της. Σαν τα σκάλα της, σηκώνω τα χέρια. Παρ' όλα αυτά που δεν ξέρω γαλλικά και τώρα μαθαίνω τι σημαίνει το τραγούδι, κατάφερα στις πρόβες και συγκινήθηκε η καθηγητριά μου. Είναι εξαιρετικά ερμηνευτική. Εμένα με ανατρίχιαζε σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Πραγματικά αυτό θέλω να γίνει και στο live. Έχω την αίσθηση ότι αυτά που είχε αναδείξει η Νίνη στην ελληνική πραγματικότητα ολοκληρώθηκαν. Δεν ήρθαν εδώ μόνο για να δισκεδάσουν εμάς και το κοινό. Ήρθαν εδώ για να έχουν ανωδικά βήματα από εδώ και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι μέχρι εδώ. Χρόνια πολλά, κουκλά μου. Καλά είσαι. Happy birthday. Έχεις γενέθλια σήμερα. Πες και στα γαλλικά τώρα και στα ισπανικά σε όλες τις γλώσσες. Προσπάθησα. Στο X Factor παθαίνουμε και ξένες γλώσσες. Δεν το ξέρετε. Βεβαίως. Αν ακούς τα γαλλικά μου, σίγουρα. Γιώργο, πες μας. Νίνη. Την προηγούμενη εβδομάδα με προβλημάτισες. Και δεν είμαι σίγουρος με αυτό που είδα
μαζί με το χορευτικό, μαζί με, με την ερμηνεία σου. Και άκουγα και αυτό που έλεγε η Κατερίνα στο βίντεο της και λέω μήπως έχει δίκιο, μήπως είναι μέχρι εδώ. Και μετά βγαίνεις και κάνεις αυτό. Και εδώ είσαι. Μπορεί αυτή η εμφάνιση για κάποιους να έχει μια υπερβολή. Γιατί το είπες με πάρα πολύ, πολύ μεγάλη δύναμη. Απ' την άλλη εγώ δεν μπορούσα να βγάλω τα μάτια από πάνω σου. Με κράτησε εκεί απάνω σου. Σε έβλεπα και σ' άκουγα. Δεν νομίζω άκουσα ένα λάθος. Γιατί άλλες φορές έχω ακούσει κάποια πράγματα. Σήμερα ήσουν πολύ δυναμική. Και ναι, με μια υπερβολή, απ' την άλλη νομίζω τέριζε με αυτό που ακούγαμε. Θα μπορούσε να το πεις και μια άλλη ευαίσθητη, με άλλο ευαίσθητο τόνο. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, πρέπει να σου πω συγχαρητήρια, πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ καλή. Εγώ τουλάχιστον αυτό που είδα μου άρεσε, με μπέρδεψε, όμως μου έδωσες emotions, μου έδωσες συναισθήματα. Γιατί ουσιαστικά. Γιατί αισθάνθηκα μήπως είναι μια υπερβολή όταν την πρώτο είδα, το είπε με τόση δύναμη, Ρεσάκη. Τώρα αυτό που είδαμε είναι στιγμές. Γιατί σε μπερδεύει αυτό. Μερικές φορές σε μπερδεύει γιατί μπορεί να είναι υπερβολή. Εντάξει, αυτό χρειάζεται στη δουλειά μας ένα μέτρο. Πάντα χρειάζεται μέτρο σε αυτό που κάνουμε. Απ' την άλλη. Αισθάνθηκε ω υπερβολή, εσύ. Όχι, τελικά αισθανόμουν. Όσο... Στην αρχή ναι. Και όσο την έβλεπα, παρασύρθηκα. Και μπήκα στο κομμάτι. Γιώργο. Και με άγγιξε. Και αυτή είναι η ουσία. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη. Υπερβολή. Υπάρχει. Κοίτα το. Υπάρχει τίποτα πιο. Λιγότερο ή περισσότερο υπερβολικό. Ήθελε τόσο πολύ να μπει αυτό το τραγούδι. Και με έπαιρνε τηλέφωνο, ήμουνα με τα παιδιά μου για τις γιορτές. Και μου λέει θα το πω για τη μικρή, θα της το στείλω και θα το δει. Να μου ρε, για την κόρη της το είπε, δηλαδή. Να σου απαντήσω, okay, θα φτιαχτώ νομίζω αυτό. Όχι, να σου απαντήσω, αυτό, μπράβο το είπες. Το είπε από μέσα της, δεν έκανε κάτι άλλο. Αυτό που είχα στο μυαλό μου. Ωραία, και αν είναι ως εδώ, και αν είναι όπως λέει η Κατερίνα και είναι ως εδώ. Να τελειώσω, υπερβολή υπάρχει όταν δεν υπάρχει αλήθεια. Τελικά όσο την έβλεπα, είδα ότι ήταν αληθινό. Και αφού ήταν αληθινό, το δέχτηκα και το πίστεψα. Αν είναι έτσι όπως λέει η Κατερίνα και είναι ως εδώ. Και θα φύγει. Τι να πω. Τι να πω. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο. Λοιπόν, ξεχνάω ό,τι άκουσα αυτή τη στιγμή. Κρατάω μόνο την ερμηνεία σου και τη λέξη μπερδεύτηκα. Εγώ ξεμπερδεύτηκα. Ήσουν εκπληκτική. Ευχαριστώ πολύ. Ένιωσα ακριβώς αυτό που είχα νιώσει στο πρώτο live του X-Factor μαζί σου. Αυτό που μου είχες δώσει εκείνο στο πρώτο X-Factor. Και δεν μου το είχες ξαναδώσει ποτέ, σήμερα μου το ξανάδωσες. Ήσουνα αριστούργημα. Ήσουνα σπαραχτική, αλλά... Είπα ότι ξεχνάω τα υπόλοιπα που άκουσα. Οκ, ήσουνα εξαιρετική. Να τραγουδάς για την κόρη σου, κορίτσι μου. Όχι. Αυτό ήθελα να πω. Δεν θέλω να τραγουδάει για την κόρη της έτσι. Γιατί? Για την κόρη της να τραγουδάει χαρούμενα. Έτσι να τραγουδάει για έναν άντρα, να γίνεται λιώμα. Συμφωνώ με τον κύριο Μωρέα. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Αυτό θέλω. Μου την έσπασε όταν μου είπε ότι okay. Τραγούδα έτσι για την κόρη της Παναγία μου. Λέω γιατί, ναι. Γι' αυτό λέω ξεχνάω τα πάντα. Τη λείπει. Μωρέ, έχει να τη δείτε σε ρίχνη. Ας πει ένα άλλο. Λοιπόν, ήσουνα πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, τα είπα, πεις άλλα. Η Κατερίνα τελείωσε αυτό. Κατερίνα δεν μίλησε. Πρώτη φορά. Ευτυχώς. Η Κατερίνα η οποία είπε ότι η Νίνη ήταν μέχρι εδώ. Σ' ακούω λοιπόν. Τώρα λοιπόν. Λέγε. Λοιπόν. Τώρα που την άκουσες. Λοιπόν. Κάτι είδα που είπες στο βίντεο. Αρχίζετε να μου θυμίζετε μεσημεριανές εκπομπές που παίρνουν ένα πράγμα που λες και τσουκ 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 το βάζουν εκεί πέρα. Λοιπόν. Εσύ είσαι στο κανάλι σου, μην το επιτρέπεις αυτό. Ακριβώς. Εμείς δεν το κάνουμε. Θα αλλάξουμε παραγωγή. Λοιπόν. Το είπα λοιπόν στην παραγωγή πριν στα καμαρίνια ότι επειδή κόψανε αυτό που είπα. Θα τα ξαναπούμε αργότερα. Καλά σου κάνω. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπα... Λίγο. Εγώ αντιθέτως έχω βρει τη Νίνη να είναι αριστούργημα πάρα πολλές φορές. Και αυτό που της είπα την προηγούμενη φορά, τη βρήκα φωτιά. Και σήμερα τη βρήκα...